Γεια σα, όλοι μου κείμενα. Σήμερα, παιδιά, θέλω να σα δείξω πώ να παρκάρετε το αυτοκίνητό σα. Αυτό το βίντεο έρχεται σε συνέχεια από ένα προηγούμενο βίντεο, το πώ να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο. Μετά από αυτό το βίντεο, δέχτηκα πολλά σχόλια και μηνύματα να φτιάξω ένα αντίστοιχο για το πώ θα παρκάρει το αυτοκίνητό σου. Αν δεν έχει δει το βίντεο αυτό για το πώ να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο, κάνε κλικ πάνω δεξιά να το δει. Οπότε, πάμε να σα μάθω, παιδιά, πώ να παρκάρετε. Οπότε σήμερα, παιδιά, θα σας δείξω πώς να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου ανάμεσα από δύο αυτοκίνητα που είναι παρκαρισμένα κατά μήκος του δρόμου. Σίγουρα υπάρχουν διάφοροι τύποι παρκαρίσματος. Σας δίνω το πιο κλασικό. Πώς θα παρκάρω εδώ ακριβώς το αυτοκίνητό μου. Πριν όμως σας το δείξω στην πράξη με το παρκάροντας σε αυτή εδώ τη θέση, πάμε να δούμε ένα σημαντικό γράφημα λίγο για να κατανοήσετε, να καταλάβετε πώς λειτουργεί το παρκάρισμα. Πάμε πρώτα να το δούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Έχουμε αυτό εδώ το γράφημα, διότι για μένα δεν είναι τόσο σημαντικό να σου πω τα βήματα 1, 2, 3 και μετά να πάνε να τα κάνεις μηχανικά. Σημασία έχει να κατανοήσεις, να μπορέσεις να συνειδητοποιήσεις και ακριβώς πώς λειτουργεί, πώς είναι το παρκάρισμα. Γι' αυτό φτιάχνω αυτό το πολύ απλό γράφημα, προκειμένου να συνειδητοποιήσεις και να καταλάβεις πώς είναι το παρκάρισμα, γιατί σίγουρα έτσι, μετά τα βήματα τα οποία θα σου δείξω αργότερα στο βίντεο, παρκάροντας το αυτοκίνητό μου, θα σου είναι ακόμα πιο εύκολο να συνειδητοποιήσεις αλλά και να κατανοήσεις πώς είναι το παρκάρισμα. Πάμε να δείξουμε λίγο αυτό το απλό γράφημα εδώ που έχω φτιάξει. Εδώ τι είναι? Εδώ ένας δρόμος και εδώ έχουμε δύο αυτοκίνητα παρκαρισμένα. Αυτό, το μπροστά και το πίσω. Και εδώ είναι το αυτοκίνητό μας. Που στην ουσία το αυτοκίνητό μας τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να το παρκάρουμε σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Άρα στην ουσία εσύ τι κάνεις? Καθώς προχωράς στο δρόμο και βλέπεις το χώρο αυτόν, ο οποίος χώρος, να πούμε ότι θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το αυτοκίνητό σου, το συνειδητοποιείς αυτό, έτσι. Αν είναι μικρός, δεν χωράς, θα πρέπει να δεις ότι είναι μεγαλύτερος από το αυτοκίνητό σου. Καταλαβαίνεις ότι προχωρείς με το αυτοκίνητό σου, αν πας να μπεις με τη μούρη, σε αυτό το σημείο, συνειδητοποιείς ότι δεν έχεις παρκάρει, διότι το αυτοκίνητό σου εμποδίζει, είναι στο δρόμο. Και όσες μανούβρες και να κάνεις, δεν θα σου είναι καθόλου εύκολο να μπορέσεις να το φέρεις στο σημείο αυτό εδώ που θες. Άρα, όπως συνειδητοποιείς, δεν μπορείς να το παρκάρεις με τη μούρη, παρά μόνο κάνοντας όπισθεν και με το πίσω μέρος. Οπότε, αυτό στην ουσία που κάνεις, και πάω να το δείξω λίγο γρήγορα για να μην σας κουράζω με αυτό το γράφημα, είναι ότι έτσι όπως έχει το αυτοκίνητο εδώ, το σταματάς, κάνεις όπισθεν, γυρνάς και πάρκαρες. Αυτό στην ουσία είναι ο τρόπος. Τον έδειξα λίγο γρήγορα για να καταλάβεις, να συνειδητοποιήσεις. Να πούμε ότι καθώς προχωράς με το αυτοκίνητό σου και βλέπεις τη θέση, το πιο σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσεις το πού πρέπει να σταματήσεις το αυτοκίνητό σου, σε ποιο ύψος, σε σχέση με το μπροστά όχημα, προκειμένου να μπορείς να κάνεις όπισθεν, για να μπορέσεις να μπεις. Διότι, να είμαι ειλικρινής, αν στην ουσία, όπως εδώ σταματάς, για παράδειγμα σε αυτό το σημείο, στρίβεις το τιμόνι όλο αριστερά και κάνεις όπισθεν, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο πάρει αυτή εδώ την κλίση. Μετά το ισιώνεις, πάει λίγο πίσω και το στρίβεις μετά το τιμόνι από δεξιά, με αποτέλεσμα να έρθει σε αυτό εδώ το σημείο και να παρκάρεις. Και μετά το βελτιώνεις, αν θέλεις, λίγο μπρος-πίσω αναλόγως. Άρα συνειδητοποιείς ότι καθώς ξεκινάς με το αυτοκίνητό σου, έχεις δει τη θέση σου και προχωράς, αν σταματήσεις σε αυτό το σημείο και πάει να κάνεις όπισθεν, ακούμπησες το πρώτο όχημα. Αν καθώς έρχεσαι εδώ και πάει να κάνεις όπισθεν, ακούμπησες το πίσω όχημα. Οπότε το σημαντικό σαν πρώτο βήμα είναι να μπορείς να συνειδητοποιήσεις πού ακριβώς θα σταματήσεις, σε ποιο ύψος, σε σχέση με το μπροστά όχημα. Πολλοί κόσμοι θα σου πει ότι είναι πολύ σημαντικό ότι αν σταματήσεις ακριβώς στο ίσιο εδώ πέρα, με τον προφυλακτήρα του μπροστινού οχήματος στο όχημά σου, θα μπορείς πιο εύκολα έτσι να παρκάρεις. Ή άλλοι θα σου πούνε ότι ο καθρέφτης ο δικός σου μπροστά να έρθει ακριβώς στο ίδιο μήκος με τον μπροστινό οχήματος. Κάτι το οποίο ισχύει. Ισχύει όμως για αυτοκίνητα τα οποία είναι στο ίδιο μήκος. Εδώ έχουμε ένα αυτοκίνητο που βλέπεις, αυτό που έχω φτιάξει, το οποίο είναι μικρότερο. Άρα καταλαβαίνεις ότι αυτά ακριβώς δεν ισχύουν από τη στιγμή που είναι μικρότερο σε μήκος το όχημά μας. Οπότε, για σένα είναι πολύ σημαντικό να βρεις εκεί που πρέπει να σταματήσεις το όχημά σου για να μπορείς να κάνεις την όπισθεν και να περάσεις. Αυτό εξαρτάται βέβαια από το μήκος του αυτοκινήτου σου. Άρα, εδώ θέλει εξάσκηση, θέλει να το βρεις εσύ παρκάροντας. Για παράδειγμα, εγώ σε παλιό μου αυτοκίνητο το οποίο ήταν, θα πω, μεσαίας κατηγορίας και ήταν τετράθυρο, ήξερα ότι πρέπει να σταματήσω το ύψος στον προφυλακτήρα του μπροστινού οχήματος, καθώς σταματάω παράλληλα στο ύψος της πόρτας των πίσω επιβατών. Τώρα στο ΤΤ είναι θέση, οπότε έχω βρει άλλο σημείο. Αυτό έχει να κάνει με το αυτοκίνητό σου και το μήκος που πρέπει να σταματήσεις κατά μήκος. Εδώ είναι το πολύ σημαντικό δηλαδή που πρέπει να καταλάβεις. Έτσι ώστε όταν θα έρθεις εδώ πέρα να σταματήσεις, για παράδειγμα, σε αυτό εδώ το σημείο με το όχημά σου, και αφού σταματήσεις εδώ, θα βάλεις όπισθεν. Θα γυρίσεις το τιμόνι όλο αριστερά, μέχρι τέρμα αριστερά, και κάνεις όπισθεν με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να πάρει αυτή εδώ την κλίση και να πηγαίνει προς τα πίσω. Όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο,
ισχύον στο τιμόνι, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να μπει κι άλλο λίγο μέσα, με ίσιο τιμόνι όπως είπαμε, και μετά το στρίβεις από την αντίθετη, στη δεξιά πλευρά. Το όλο το τιμόνι, δεξιά. Με αποτέλεσμα οι ρόδες, και καθώς πας πίσω, να έρθουν σε αυτό το σημείο. Με αποτέλεσμα να παρκάρεις ακριβώς. Αυτό στην ουσία είναι ο τρόπος που θέλω να συνειδητοποιήσεις με αυτό το πολύ πολύ απλό γράφημα, πριν αμέσως τώρα σου δείξω πώς θα παρκάρεις με το αυτοκίνητό μου. Πάνω να το δείξω λίγο μία στα γρήγορα. Οπότε, καθώς έρχεσαι με το αυτοκίνητό σου, πρέπει να συνειδητοποιήσεις το πού πρέπει να σταματήσεις. Βάζε όπισθεν, στρίψε το τιμόνι όλο αριστερά, αφού θέλουμε να παρκάρουμε προς την αριστερή πλευρά του δρόμου. Το στρίψε όλο αριστερά και αρχίσει να κάνεις όπισθεν. Με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να πάρει αυτή την κλίση, καθώς πάει όπισθεν, παίρνει και αυτή την κλίση ταυτόχρονα. Ισχύει στο τιμόνι, πας λίγο πίσω και μετά το στρίψε το τιμόνι από την αντίθετη μεριά, από τη δεξιά. Με αποτέλεσμα, καθώς κάνεις όπισθεν, να μπαίνει και η μούρη μέσα. Και μετά, αν θες, το βελτιώνεις. Αυτό είναι το απλό γράφημα, ελπίζω να το κατανόησες και πάμε τώρα να σου δείξω και στην πράξη πώς θα παρκάρεις. Λοιπόν, εδώ παιδιά σταματάμε δίπλα στο μπροστινό αυτοκίνητο, κρατάμε μια απόσταση περίπου 30 με 40 εκατοστά, όχι πιο κοντά, διότι κινδυνεύουμε να τον ακουμπήσουμε, όπως επίσης όχι και περισσότερο από ένα μέτρο, καταλαβαίνεις, πάνω από 60-70 εκατοστά, διότι θα παρκάρουμε έξω από το δρόμο. Οπότε εγώ έχω, στην ουσία έχω σταματήσει ότι ώστε το πίσω μέρος του αυτοκίνητου του διπλανού μου να έρχεται στο τελείωμα της πόρτας του οδηγού, εσύ θα το βρεις που θα είναι. Πολλοί κόσμος το πάει στο ότι πρέπει να τελειώνουμε το πίσω μέρος του προφυλακτήρα του μπροστινού αυτοκίνητου με το δικό μας αυτοκίνητο. Εμένα, λόγω του μήκους του αυτοκίνητου, που σταματάω εδώ. Οπότε βάζουμε όπισθεν. Φυσικά έχουμε ανοίξει τα αλάρμα όπως βλέπεις και κάνεις όλο το τιμόνι αριστερά όπως είπα. Όλο. Είδες, δεν πάει άλλο. Και πατάς τον γκάζι και έρχεσαι προς τα πίσω. Όπως βλέπεις προς τα πίσω. Και εκεί που αρχίζεις να βλέπεις την πινακίδα του άλλου, στη μέση περίπου του παραθύρου σου, ισιώνεις το τιμόνι όπως κάνω και έρχεσαι λίγο πίσω. Λίγο πίσω. Και όταν ο προφυλακτήρας ο δικός σου μπροστά έχει περάσει τον προφυλακτήρα του πίσω, τότε είναι που το κάνεις όλο στα δεξιά. Εδώ και συνεχίζεις και όπως βλέπεις μπήκες. Πολύ απλό, μετά ισιώνεις λίγο και το φτιάχνεις. Πολύ απλό όπως σας είπα, αυτά είναι τα τρία βήματα. Τα τρία βήματα για να μπορέσεις να παρκάρεις. Πολύ σημαντικό να δεις πού θα σταματήσεις μπροστά. Στο τετέ είπαμε ότι το έχω βρει το σημείο, είναι εδώ πέρα που τελειώνει στην ουσία η πόρτα του οδηγού με τον πίσω προφυλακτήρα του μπροστινού μου αυτοκινήτου. Εσύ θα βρεις σε ποιο μήκος είναι το πιο σωστό για σένα. Σε άλλα αυτοκίνητα είπαμε ότι πας, άμενες στο ίδιο μήκος, σίγουρα ίδιος προφυλακτήρας με το τελείωμα του δικού σου προφυλακτήρα. Και οπότε αρχίζεις και στρίβεις το τιμόνι, βλέπεις πού είναι η πινακίδα του άλλου όταν μου έρθει ακριβώς δίπλα εδώ πέρα όπως σας έδειξα, προκειμένου να μπορέσω να ισιώσω το τιμόνι, να έρθω πίσω και όταν ο προφυλακτήρας ο δικός μου μπροστά περάσει ακριβώς τον προφυλακτήρα του μπροστινού μου αυτοκινήτου, τότε είναι που το κάνω όλο στα δεξιά και μπήκα. Αυτό ήταν, στην ουσία αυτά τα βήματα, πολύ απλά, πολύ εύκολα, σε συνδυασμό με το γράφημα που ελπίζω παιδιά να το κατανοήσετε λίγο καλύτερα, τα τέσσερα αυτά βήματα, το που σταματάω στην ουσία, που κάνω αριστερά όλο το τιμόνι, κάνω πίσω ταυτόχρονα, ισιώνω και μετά όλο δεξιά το τιμόνι και έρχομαι. Πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε τα αλάρμ όπως έδειξα, πολύ σημαντικό να κάνεις όπισθεν, να πηγαίνεις πολύ πολύ αργά και να κοιτάς όλους τους καθρέφτες όπως και να γυρνάς πίσω έτσι ή έτσι ανεξαρτήτως που σε βολεύει εσένα. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, και να πηγαίνεις πολύ πολύ αργά. Να έχεις κατεβασμένα τα παράθυρα όπως τα έχω εγώ αυτή τη στιγμή προκειμένου να ακούς, γιατί όταν κάνεις όπισθεν πρέπει να είναι όλες οι αισθήσεις εκεί, μπορεί κάποιος παίζος να περνάει, μπορεί να περνάει κάποιο άλλο όχημα, οπότε πολύ σημαντικό να κοιτάς τους καθρέφτες και να κοιτάς και ο ίδιος πίσω προκειμένου έτσι να ελέγχεις. Λοιπόν, αυτά παιδιά από μένα για το πώς να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου. Ελπίζω να γίνει όσο το δυνατόν κατανοητό. Το πιο σημαντικό όπως καταλαβαίνεις σε αυτό είναι η εξάσκηση. Εξάσκηση, 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 για να μάθεις λίγο και το μέγεθος του αυτοκίνητου σου. Όσο προχωράει και όσο περισσότερες φορές παρκάρεις, τόσο θα μάθεις καλύτερα. Οπότε, παιδιά, αυτά από μένα για το πώς να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου. Μείνε συντονισμένοι στο κανάλι. Κάνε μια εγγραφή, ένα subscribe. Έρχονται πολλά νέα βίντεο, πολλά νέα how-to, χρήσιμες συμβουλές. Βρες με και στο Instagram, Κίμωνας, κάτω Παύλα TV. Και βεβαίως να σου ευχαριστώ που είδες το βίντεο αυτό.